Αγαπητοί μου αδελφοί, μας αξιώνει για άλλη μία φορά ο Θεός να βρισκόμαστε Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να πανηγυρίζουμε τα θαυμάσια και τα μεγαλεία Του. Μέσα σε αυτήν την όμορφη περίοδο η Εκκλησία μας προβάλλει πρότυπα προς μίμηση. Δύο ωραία πρότυπα προς μίμηση είναι της προηγούμενης Κυριακής, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και αυτής της Κυριακής, αύριο δηλαδή, που τελέσαμε από σήμερα τον Εσπερινό, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Είναι Άγιοι και οι δύο της Εκκλησίας μας σε υψηλότατο βαθμό. Κανονικά δεν πρέπει να συγκρίνουμε τους Αγίους μεταξύ τους, αλλά το λέω ότι είναι σε υψηλό βαθμό γιατί μας δίνουν τα πιο δύσκολα παραδείγματα. Παράδειγμα, η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, περίπου 40 χρόνια στην Αίγυπτο, με προσευχή και νηστεία. Δύσκολο παράδειγμα. Εδώ εμείς 40 μέρες της Σαρακοστής δεν αντέχουμε την νηστεία, και εκείνη 40 χρόνια στην Αίγυπτο τι έβρισκε να φάει? Ψωμί, και αν και αυτό από κάποιο σημείο και μετά ξεραμένο. Και στην σιωπή λοιπόν και στην προσευχή η Αγία Μαρία η Αιγυπτία και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτός από άλλη πλευρά. Εκείνος είναι ένας Άγιος που μιλάει πολύ, και μιλάει πολύ γιατί είναι συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου της λεγόμενης Κλίμακος, η Κλίμαξ που σημαίνει η σκάλα. Ο μεν Άγιος λοιπόν Ιωάννης της Κλίμακος, όσα κατάφερε μέσα από τη δική του την νηστεία, την προσευχή, την άσκηση, τα κατέγραψε σε αυτό το υπέροχο βιβλίο. Ενώ αντιθέτως η Οσία Μαρία η Αιγυπτία τα κάλυψε όλα τα 40 χρόνια στην έρημο, τα κράτησε και τα ασφάλισε με σιωπή. Και έτσι λοιπόν οι δύο αυτοί μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας αποτελούν πρότυπο και για μας. Σιωπής, προσευχής και νηστείας. Γιατί όμως τα ανέφερα αυτά? Οι δύο λοιπόν αυτοί Άγιοι, ας πούμε ότι έχουν ανέβει πολύ στην αρετή και στην αγιότητα. Και έχουν ανέβει. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, τους έχει Αγίους. Μετά την αγιότητα όμως, τι υπάρχει? Ας πούμε λοιπόν εδώ μέσα ότι είμαστε όλοι Άγιοι. Στο βαθμό της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας ή στο βαθμό του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Τι θα κάνει μετά ο Θεός για μας? Ενώ εμείς παλεύουμε για την αγιότητα να γίνουμε Άγιοι, με αυτούς τους Αγίους τι κάνει ο Θεός? Τους αγιάζει περισσότερο? Τους αγιάζει λιγότερο? Όταν φτάνουν οι Άγιοι σε αυτό το επίπεδο της αγιότητος, κάθονται σε μια καρέκλα και περνούν καλά? Ας υποθέσουμε ότι η αγιότητα είναι ένα βουνό. Βουνό υψηλό. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν της Κλίμακος μας περιγράφει στο βιβλίο του βήμα-βήμα πώς μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού, που είναι η αγάπη. Αγάπη του Θεού, αγάπη για τον Θεό δηλαδή, και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Και έτσι λοιπόν μπορούμε, ακολουθώντας τις προτροπές και τις επισημάνσεις του Αγίου, να νηφορίσουμε κι εμείς, να ασθμένουμε, να βαρυγκωμούμε, να υδρώνουμε, να κατρακυλάμε πολλές φορές ξανά προς τους πρόποδες του βουνού και ξανά να αρχίζουμε την ανωδική μας πορεία. Αν φτάναμε στην κορυφή, θα ήμασταν οι Άγιοι. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που κοσμούν τους στίχους των Εκκλησιών με τις στιχογραφίες. Και από εκεί και πέρα τι? Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Και μετά την αγιότητα τι υπάρχει? Αγαπητοί μου αδελφοί, από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Μην νομίζετε ότι και για τους Αγίους τα πράγματα είναι εύκολα. Η αγιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Ή αν το θέλετε, όταν φτάσει κανείς στην αγιότητα και στην κορυφή του βουνού, είναι πιο εύκολο να πέσει και πιο γρήγορα να κατρακυλήσει. Θυμηθείτε τον διάβολο, άγγελος του Θεού, με λαμπρότητα, με θεία χάρη, από τα πιο ωραία αγγελικά όντα. Κι όμως, παρά τη χάρη του Θεού, παρά την αγιότητά του, είδε τον Θεό και τον ζήλεψε. «Θα φτιάξω κι εγώ», λέει ο διάβολος, «θρόνο να καθίσω, να είμαι όμοιος με τον Θεό τον ύψιστο». Και παρότι ήταν στην αγιότητα, σε μια στιγμή έπεσε και από τότε δεν ξανασηκώθηκε. Λέγει ο Κύριος, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Τόσο γρήγορα και με τέτοια σφοδρότητα έπεσε ο σατανάς από τον ουρανό στη γη, όπως πέφτει η αστραπή. Και από τότε δεν ξανασηκώθηκε. Δεν μετανόησε ποτέ. Γι' αυτό είπαμε ότι όσο πιο ψηλά φτάσει στην αγιότητα, τόσο πιο γρήγορη και πιο σφοδρή μπορεί να είναι η πτώση. Θα μου πείτε, μα ένας Άγιος γι' αυτό είναι Άγιος, γιατί δεν πέφτει ποτέ. Ακούστε τι πάθανε δύο μοναχοί. Ήτανε δύο μοναχοί λοιπόν, μας λέει το γεροντικό, αγαπημένοι πολύ. Άλφα έλεγε ο ένας, άλφα και ο άλλος. Συμφωνούσαν σε όλα. Και προχώρησαν πολύ στην αρετή, πάρα πολύ. Και φτάσανε στο σημείο που λέτε, να πούνε τόσο αγαπημένοι που είμαστε και τόσο πολύ έχουν περάσει τα χρόνια και μια ζωή είμαστε μαζί, καλό θα ήταν να πεθάνουμε και μαζί. Και αυτοί λοιπόν οι τόσο αγαπημένοι μοναχοί μπήκανε μέσα σε ένα μεγάλο τσουβάλι, έδεσαν το τσουβάλι από πάνω και έπεσαν μέσα στη θάλασσα για να πνιγούν και να πεθάνουν και οι δυο μαζί. Όταν οι άλλοι μοναχοί τους ανέσυραν, αντί να τους βρουν αγκαλιασμένους και μονιασμένους, βρήκαν τις νυχές του ενός στο πρόσωπο του άλλου. Προσπαθώντας δηλαδή να βγουν μέσα από το τσουβάλι και να σωθούν, να φτάσουν στην επιφάνεια της θάλασσας, ο ένας είχε γδάρει τον άλλον. Τόσο πολύ αγάπη είχαν και τόσο πολύ Άγιοι ήταν. Κι όμως η αγιότητα φέρνει γρήγορη πτώση όταν υπάρχει αλαζονία. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κάποιος φτάσει σε ένα τόσο υψηλό σημείο, σε γρήγορο χρόνο, ο Θεός φροντίζει για αυτόν τον Άγιον διαφορετικά. Είπαμε παραδείγματος χάρη, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία 40 χρόνια στην έρημο τελούσε εν σιωπή. Ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Σάββας ο Βατοπεδινός, 20 χρόνια κι αυτό σε σιωπή, και ανέβηκε γρήγορα στην αγιότητα και στην κλίμακα των αρετών και στο όρος των αρετών από νεαρή ηλικία. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Θεός με αυτόν? Θα μπορούσε να τον αφήσει να κινδυνεύει να πέσει σαν τον σατανά ή να χάσει την αγιότητα σαν τους δύο μοναχούς που κλείστηκαν στο τσουβάλι? Όχι. Ο Θεός φρόντισε διαφορετικά για αυτόν και του δώσε νέο έργο. Τι έργο είναι αυτό? Τι μπορεί να υπάρξει μετά την αγιότητα που να κρατήσει σταθερό έναν Άγιο σε αυτήν την αγιότητα? Είναι η λεγόμενη σαλότητα.
Οι λεγόμενοι δια Χριστών σαλοί, αν τους έχετε ακούσει από τα συναξάρια που διαβάζουμε στον όρθρο των θείων λειτουργιών. Σαλός δεν σημαίνει σαλεμένος. Σαλός δεν σημαίνει τρελός. Ο δια Χριστών σαλός τα έχει 400, για να μην πω ότι τα έχει 800 λόγω της αγιότητάς του. Ο δια Χριστών σαλός είναι ένας Άγιος ο οποίος έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής και γι' αυτό ο Θεός τον χρησιμοποιεί σαν όργανο, σαν να έχετε φτιάξει ένα πολύ καλό φαγητό και να θέλετε να το μοιραστείτε. Έτσι λοιπόν και ο Θεός, όταν έχει έναν καλό Άγιο στα χέρια Του, θέλει να τον μοιραστεί με την ανθρωπότητα. Και τι κάνει? Κάνει αυτόν τον Άγιο να κατέβει από το πίσω μέρος του βουνού των αρετών. Γι' αυτό και δεν είναι πολλοί οι δια Χριστών σαλοί στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό και η βιωτή τους δεν είναι εύκολο να περιγραφεί. Επειδή ανεβαίνουν ψηλά στην αγιότητα και μετά ο Θεός σιγά σιγά τους κατεβάζει με την ταπείνωση. Μα την ταπείνωση θα μου πείτε τι θέλουμε αρχικά για να γίνουμε Άγιοι. Η ταπείνωση δεν τελειώνει ποτέ. Ιδιαιτέρως δεν χρειάζεται η ταπείνωση στους Αγίους. Γι' αυτό και ακούτε τους Αγίους, τον Απόστολο Παύλο, να λέει «εγώ είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου». Ή το ίδιο να ομολογεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια από τις ευχές του στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία συγγνώμη Μετάληψη. «Εγώ είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών». Η ταπείνωση είναι αυτή που κρατάει σταθερό τον Άγιο στην αγιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Θα πρέπει όμως να έχουμε 3 βασικά γνωρίσματα στο μυαλό μας για τον δια Χριστών σαλό. Πρώτον, πρότυπό του είναι ο Χριστός. Για όλους μας πρότυπο είναι ο Χριστός και όλοι μας ακολουθούμε τις εντολές Του. Γι' αυτό υπάρχει το Ευαγγέλιο. Να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο. Έτσι λοιπόν ο Χριστός αποβαίνει το πρότυπο σε όλους μας. Θα θυμάστε όμως ότι ο Χριστός, επειδή ήταν αναμάρτητος, δεν μπορούσε να δεχθεί καμία αμαρτία να γίνεται. Και έτσι λοιπόν, όταν τον τελευταίο χρόνο μπήκε στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων, μετά Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, αποφάσισε να πάει στο ναό να προσευχηθεί. Και μπαίνοντας στο ναό, τι αντίκρισε? Αντίκρισε ανθρώπους να προσεύχονται? Όχι. Αντίκρισε ιερείς να καθαρίζουν το ναό? Όχι. Αντίκρισε μήπως τελώνες και πόρνους να προσεύχονται? Όχι. Βρήκε από τη μία πλευρά στάνη, κοτέτσια, κλουβιά μέσα στα οποία είχαν τα ζώα, τα πρόβατα, τις κατσίκες που αφόδευαν μέσα στην αυλή του ναού. Και από την άλλη πλευρά βρίσκονταν οι πάγκοι των τραπεζιτών της εποχής εκείνης. Πήγαινες με κάποια χρήματα, πήγαινες με ευρώ και αυτοί τα άλλαζαν σε σέκελ, σε εβραϊκό νόμισμα. Ή είχε σέκελ και τα άλλαζαν σε ευρώ ή δολάριο. Και έτσι ο Κύριος αγανακτισμένος για αυτήν την κατάσταση, βλέποντας μπροστά του φιλάργυρους, άπλιστους, ψεύτες, υποκριτές, λοποδίτες, τι έκανε? Ευγενής και φιλάνθρωπος, ναι, αλλά τι έκανε? Πήρε σκοινιά
με τα οποία έδαιναν τα ζώα για να μην τους φύγουν, έκανε ένα ωραίο μάτσο, μια δέσμη από αυτά τα σχοινιά και δεν χτύπησε ανθρώπους, αλλά αναποδογύρισε τα τραπέζια των τραπεζιτών της εποχής εκείνης προκειμένου να σοφρονήσει τους ανθρώπους, να τους προβληματίσει και να τους φέρει σε μετάνοια. Αυτό το πρότυπο έχουν και οι διαχριστών σαλοί. Πρώτον, με τη συμπεριφορά τους να προβληματίσουν τον κόσμο, να τον ξυπνήσουν από την αμαρτία και από τον λίθαργο. Δεύτερον, να πολεμήσουν εναντίον του διαβόλου και των παθών. Και τρίτον, να φρονηματίσουν και να σοφρονήσουν τον κόσμο, όλους εμάς. Γι' αυτό και στο γεροντικό βρίσκεται άλλη μία ιστορία. Ένας μοναχός που είχε προχωρήσει αρκετά στην αγιότητα ζήτησε από τον Θεό να κάνει κάτι. Δεν είναι τεμπέληδες οι Άγιοι, θέλουν κάτι να κάνουν. Και ο Θεός λοιπόν τον έστειλε στο πιο κεντρικό ναό της πόλεως. Και εκείνος λοιπόν στάθηκε έξω από την πύλη του ναού και καθώς ερχόταν ο κόσμος να μπει να εκκλησιαστεί, ο μοναχός αυτός άρχισε να τους πετράει χαλικάκια και να λέει «Καλό στο κούτσουρο, καλό στο κούτσουρο». Φανταστείτε να θέλετε να έρθετε για εσπερινό στον Άγιο Ήλο και απ' έξω να βρίσκεται ένας βλαμμένος να σας πετάει πετραδάκια και χαλίκια και να λέει «Καλό στο κούτσουρο, καλό στο κούτσουρο». Θα μπείτε μέσα και θα πείτε στον πατέρα Δημήτριο «Πάτερ, φώναξε την αστυνομία, έχουμε έναν τρελό». Κανείς από μας δεν θα σκεφτεί ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει σταλεί από τον Θεό για να μας φρονηματίσει. Γιατί όπως μπαίνουμε στην εκκλησία κούτσουρα, έτσι βγαίνουμε από αυτήν πάλι κούτσουρα. Μπαίνουμε επειδή μας έχουμε στο μυαλό μας τι θα φτιάξουμε φαγητό το μεσημέρι. Έτσι βγαίνουμε. Μπαίνουμε την Κυριακή το πρωί θυμωμένοι που κάποιος γείτονας δεν μας μίλησε, περνάει 3 ώρες η Θεία Λειτουργία, ξαναβγαίνουμε έξω και θυμόμαστε πάλι το γείτονα που δεν μας μίλησε. Με τις έγνοιες τις διάφορες μπαίνουμε, με τις κακίες τις διάφορες βγαίνουμε. Κούτσουρα μπαίνουμε, κούτσουρα βγαίνουμε. Όμως η σαλότητα δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την τρέλα. Ο Άγιος τα έχει 400. Σε άλλη περίπτωση, ένας Άγιος, ο Άγιος, για να τον βρω λίγο, μάλιστα, ο Άγιος Θεόφιλος, αυτός ήταν ένας Ρώσος Άγιος του 18ου και 19ου αιώνα. Ήταν παπάς σε κάποια από τα μεγάλα μοναστήρια της Ουκρανίας, στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας που τώρα έχουν πόλεμο, και μάλιστα στο περίφημο μοναστήρι της Περτσέσκα Γιαλάβρας. Ένα μοναστήρι που κάποτε στην ακμή του αριθμούσε περίπου 8.000 μοναχούς. Με κατακόμβες, με σπήλαια, πολλά. Εκεί λοιπόν υπήρχε ο πατήρ Θεόφιλος. Ο πατήρ Θεόφιλος ήταν διαχριστόν σαλός. Δηλαδή, είχε προχωρήσει πολύ στην αγιότητα. Σε τέτοιο δε σημείο που όταν λειτουργούσε, λειτουργούσε σαν τον Μέγα Βασίλειο και έβλεπε αγγέλους και λειτουργούσε σαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και έβλεπε το άκτιστο φως. Οι άλλοι, εμείς,
που δεν τον καταλαβαίναμε, γιατί δεν βλέπαμε ούτε το άκτιστο φως, ούτε είχαμε την αγιότητά του, τον θεωρούσαμε, θα τον θεωρούσαμε ανόητο, ανίκανο. Έτσι συνέβη. Υπάρχει η αναφορά που έστειλε ο ηγούμενος του μοναστηριού προς τον Μητροπολίτη της περιοχής, ζητώντας του να επιπλήξει τον ιερομόναχο Θεόφιλο. Και είναι πολύ σημαντική, γιατί μας διασώζεται η μαρτυρία και η πληροφορία αυτή. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν από την αναφορά αυτή τα λόγια μεταφρασμένα και θα μου επιτρέψετε να κάνω και 2-3 σχόλια. Ακούγομαι καλά? Ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο βιογράφος του Αγίου Θεοφίλου: «Η συμπεριφορά του Αγίου στην Εκκλησία έκανε και πολλούς άλλους, εκτός από τον ηγούμενο, να συνοφριωθούν δυσαρεστημένοι. Ο Άγιος συνήθως γύριζε την πλάτη του στον κόσμο και το πρόσωπό του κοίταζε προς τον τοίχο με τα μάτια χαμηλωμένα». Φανταστείτε, αγαπητοί μου αδελφοί, να έρθετε να βρείτε τον πατέρα Δημήτριο ή εμένα, να θέλετε να του πείτε κάτι και εκείνος, αντί να σας κοιτάει στα μάτια, να κοιτάει τον τοίχο με τα μάτια χαμηλωμένα. Θα πείτε, τρελάθηκε ο Παπαδημήτρης, τρελάθηκε ο Παπαυγουστίνος. Όταν λειτουργούσε, τότε ήταν που συμπεριφερόταν ακόμα πιο παράξενα. Λέει ο ηγούμενος, ο Ιώβ, προς τον Μητροπολίτη που του στέλνει αναφορά αρνητική για τον τρελό Θεόφιλο. Καθώς προετοιμάζεται για μια ακολουθία, λέει ο ηγούμενος, ο Θεόφιλος, αυτός είναι ο Άγιος μας, έτσι, καταργεί κάθε κανόνα και τάξη. Πριν αρχίσει ο μεγάλος εσπερινός ή το απόδειπνο, αγνοεί τις υποδείξεις μου και ποτέ δεν κάθεται μέσα στο ιερό. Πηγαίνω έρχεται δηλαδή. Κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να διαβάζει τις προσευχές του. Μόλις και μεταβίας παίρνει μέρος στη Θεία Λειτουργία ή το πολύ μέχρι την Τιμιωτέρα. Κατά τη διάρκεια του ψαλτηρίου ή φεύγει ή στέκεται έξω στην νότια πόρτα και γενικά στην ακολουθία δεν στέκεται προς τα εμπρός, αλλά γυρίζει προς την ανατολή. Κοιτάει αντίθετα από όπου κοιτάνε οι άλλοι. Ενδεικτικά, λέει ο ηγούμενος, σας αναφέρω ότι ο Θεόφιλος δεν πλένει τα χέρια ή το πρόσωπό του πριν λειτουργήσει. Στην Θεία Λειτουργία στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα έκπληκτος και χρειάζεται συνεχώς οδηγίες τι να κάνει. Αδιάκοπα ανεβοκατεβάζει την πλεξούδα των μαλλιών του. Κρατάει το βιβλίο μπροστά του, αλλά σπάνια διαβάζει τις ευχές που απαιτούνται και σπάνια κάνει τις απαραίτητες μετάνοιες. Αφού σκουπίσει με το χέρι του τη μύτη του, γονατίζει και σκουπίζει το χέρι πάνω στο κάλυμα της Αγίας Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της εκφώνησης «Ο Χριστός εν το μέσο ημών», όπου ο ένας ιερέας πρέπει να ασπαστεί με τον άλλον, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να συντονιστεί με τους άλλους συλλειτουργούς. Ο Θεόφιλος μεταλαμβάνει τον αχράν των μυστηρίων πολύ γρήγορα και μετά πάει στην πόρτα του ιερού και, κοιτάζοντας προς τον κόσμο, διαβάζει τις προσευχές της Θείας Μεταλήψεως. Δηλαδή κάνει τα δικά του την ώρα της λατρείας. Στις ιδιαίτερα επίσημες ημέρες, παρόλο που παίρνει μέρος στη Θεία Λειτουργία, δεν βγαίνει έξω να διαβάσει καμία ευχή, αλλά βγάζει τα άμφια και εγκαταλείπει γρήγορα την Εκκλησία. Γι' αυτό πολλές φορές
επιτιμήθηκε με στέρηση από την συμμετοχή του στη μοναστηριακή τράπεζα. Είναι τόσο δηλαδή αλλοπρόσαλος, μας λέει ο ηγούμενος εδώ, που εμείς για να τον φέρουμε στα σύγκαλά του αναγκαστήκαμε να του κόψουμε το μεσημεριανό φαγητό. Κατά την ώρα της προσκομιδής, αγαπητοί μου αδελφοί, ξέρετε ότι ο ιερέας πρέπει να προσέλθει στο δισκάριο, να βγάλει ένα μεγάλο κομμάτι αμνού, το οποίο θα πάει στο κέντρο και μετά τις απαραίτητες ευχές θα γίνει σώμα Χριστού. Εκεί ο Άγιος μας τα έκανε, συγγνώμη για την έκφραση, μαντάρα, θάλασσα. Κατά την ώρα της προσκομιδής δεν τοποθετεί τον Άγιον Άρτο στο κέντρο του δισκαρίου, αλλά στην άκρη, στην αριστερή πλευρά, με κίνδυνο να χάσει το δισκάριο την ισορροπία του και να αναποδογυριστεί. Δεν ακολουθεί την κανονική σειρά στο να τοποθετήσει τις μερίδες στο χώρο του δισκαρίου. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας γυρνάει προς το αναλόγιο και δεν κοιτάζει στο βιβλίο της Θείας Λειτουργίας και απομακρύνεται επιδεικτικά από την Αγία Τράπεζα. Χρειάζεται συνεχώς υποδείξεις και κατά την μικρά είσοδο που βγάζουμε το Ευαγγέλιο, καθώς και κατά την μεγάλη όταν γίνεται η μεταφορά των τιμίων δώρων. Δεν κρατάει το βιβλίο της Θείας Λειτουργίας μπροστά του και δεν στρέφει ούτε τα μάτια του ούτε την καρδιά του προς την Αγία Τράπεζα. Καλά, σε όλα τα άλλα μπορεί να έχει δίκιο, να ήταν αλλοπρόσαλος ο Άγιος, αλλά εδώ τον κατηγορεί ότι δεν είναι και Άγιος. Κάνει παράτερα πράγματα, δεν κοιτάει την Αγία Τράπεζα, αλλά δεν έχει και την καρδιά του προς την Αγία Τράπεζα. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει. Τη στιγμή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, όταν μεταβάλλεται δηλαδή το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού, είναι δύσκολο να τον κουνήσεις να κάνει τουλάχιστον 3 μετάνοιες και με ευλάβεια να ευλογήσει τα προσφερόμενα τίμια δώρα. Μελίζοντας τα προαναφερθέντα σε τεμάχια, πολύ αργά σκουπίζει με το σπόγκο τους μαργαρίτες από τα χέρια του. Γενικά, ο ρυθμός του στην Θεία Λειτουργία δεν προσαρμόζεται με κανέναν άλλον. Όταν ο διάκος εκφωνεί πλήρως τον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον, εκείνος ούτε καν κοιτάζει το Άγιο Ποτήριο, αλλά ρίχνει την ξεχωρισμένη μερίδα του Αγίου Αμνού τόσο γρήγορα που είναι αδύνατον να τηρήσει την σωστή σειρά. Ο Μητροπολίτης όλα αυτά θα τα πίστευε και τα πίστεψε, διότι πολλές φορές είχε λειτουργήσει με τον Άγιο και τον είχε δει πόσο αλλοπρόσαλος στη συμπεριφορά του ήταν. Όμως ο Δεσπότης, άνθρωπος μεγάλης δικαιοσύνης, συσκέφτηκε με όλους τους ανωτέρους πνευματικούς της Λαύρας και άρκωσε τις μαρτυρίες των άλλων, μας λέει ο βιογράφος του Αγίου Θεοφίλου. Έξω από τη Λαύρα, προσπαθώντας να συγκεντρώσει τα αναμενόμενα στοιχεία για να δικαιώσει ή να ενοχοποιήσει τελικά τον Στάρετς, το γέροντα. Στάρετς είναι ο γέροντας στα ρωσικά. Τα πράγματα ωστόσο ξεκαθαρίστηκαν υπέρ του Αγίου όταν ένας αδελφός της Μονής προσήλθε να πει την αλήθεια. Ο αδελφός αυτός πλησίασε τον ηγούμενο και του είπε ότι κάποτε ρώτησε τον Άγιο για την παράξενη συμπεριφορά του κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Και ο Στάρετς του απάντησε. Τα λόγια που ακολουθούν είναι του Αγίου. «Λειτουργώ, αδελφέ μου, σύμφωνα με την καθιερωμένη τάξη. Διαβάζω όλες τις ευχές και τιμώ τον συλλειτουργό μου σαν ανώτερό μου. Αλλά, παιδί μου, εμβαθύνω στην τέλεση του μυστηρίου
τόσο που ξεχνώ τον εαυτό μου και όλα όσα είναι γύρω μου. Αντιθέτως με αυτό που κάνουμε εμείς. Εμείς βρισκόμαστε στο ναό την ώρα της Θείας Λειτουργίας και σκεφτόμαστε τι φαγητό θα φτιάξουμε το μεσημέρι. Ακούμε τον ιερέα που κηρύττει και λέμε πότε θα τελειώσει, γιατί έχω να ξεπαγώσω από το ψυγείο το κρέας. Ο Άγιος συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλα, γιατί έκανε το εντελώς αντίθετο. Σκεφτόταν και έβλεπε τι γίνεται την ώρα της Θείας Λειτουργίας και σάστιζε, δεν ήξερε τι να κάνει. Λέει ο Άγιος, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας βλέπω μια ακτίνα από φως σε σχήμα σταυρού να έρχεται από ψηλά και να σκεπάζει τον λειτουργό ιερέα και όλους όσους βρίσκονται εκεί μαζί του. Μερικές φορές το φως τους καλύπτει όλους ανεξαιρέτως. Βλέπω μια παράξενη δροσιά να κατεβαίνει στα τίμια δώρα και φωτεινοί άγγελοι να πετούν πάνω από την Αγία Τράπεζα ψάλλοντας «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης». Φανταστείτε δηλαδή την Κυριακή που είμαστε στη λειτουργία αύριο το πρωί, την ώρα της ψαλμοδίας, την ώρα της ακολουθίας, να βλέπαμε αγγέλους να πηγαίνουν έρχονται. Θα παρατηρούσε κανένας τον διπλανό του? Θα παρατηρούσε κανένας τον μπροστινό του τι ρούχα φοράει? Θα παρατηρούσε κανένας τον ιερέα πόσα μέτρα ή πόσα εκατοστά είναι κοντά ή μακριά από την Αγία Τράπεζα? Θα κοιτούσε δεξιά και αριστερά τους αγγέλους. Γι' αυτό τον θεωρούσαν τρελό τον Άγιο Θεόφιλο. Γιατί την ώρα της ακολουθίας έβλεπε αγγέλους και δεν έβλεπε τους άλλους καλογέρους για να τους κουτσομπολέψει, για να πει έναν κακό λόγο για εκείνους. Μετά, συνεχίζει ο Άγιος, ολόκληρη η ύπαρξή μου αρπάζεται σε μια θεία θεωρία, ανέκφραστη, και τότε μου είναι αδύνατο να απομακρύνω τον εαυτό μου από την γλυκιά εκείνη όραση. Βλέπω το άκτιστο φως, δηλαδή, μας λέει ο Άγιος, και χάνω το μυαλό μου. Γι' αυτό αναγκάζονταν οι άλλοι να του πούν πήγαινε εκεί, έλα εδώ, πήγαινε παραπέρα. Όχι επειδή ήταν τρελός ή δεν ήξερε τι να κάνει, αλλά επειδή είχε σαστήσει από αυτά που έβλεπε την ώρα της λειτουργίας. «Ω αδελφέ», συνεχίζει ο Άγιος, «δεν δικαιώνω τον εαυτό μου, λέω μόνο όλη την αλήθεια. Μόνο σε οικετεύω να μην αποκαλύψεις όσα σου είπα σε κανέναν, γιατί αλλιώς ένας βρωμερός αμαρτωλός θα γίνει σκάνδαλος στους άλλους». Ένας διαχριστών σαλός έχει όλες τις αρετές. Έχει και την αρετή της σιωπής, μην πει σε κανέναν τίποτα, δεν χρειάζεται κανένας να τα ξέρει. Έχει και την αρετή της ταπείνωσης, εγώ είμαι ο πιο βρωμερός αμαρτωλός. Αργότερα ο αρχιερέας, δεχόμενος αυτήν την μαρτυρία ως αληθή, θεώρησε ότι πλέον ο Θεόφιλος δεν είναι ένας τρελός ή ένας ανίκανος, αλλά ένα κόσμημα για το μοναστήρι, ένας πραγματικά διαχριστών σαλός. Έτσι λοιπόν, αντί να τον διώξει από το μοναστήρι, ο Μητροπολίτης τον κράτησε, θεωρώντας τον φάρο του μοναστηριού. Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως παρατηρούμε, για να φτάσουμε και προς το τέλος και να μην σας κουράζω πολύ, από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέραμε προηγουμένως για τους διαχριστών σαλούς, που είναι λίγοι, ελάχιστοι στην Εκκλησία μας, δεν είναι εύκολο αγώνισμα. Χρειάζονται να συνοψίσουμε τα γνωρίσματά τους σε τρία. Τα επαναλαμβάνω. Πρώτον, αλόκοτη συμπεριφορά που δεν μπορείς να την καταλάβεις
αν δεν έχεις ξεκινήσει κι εσύ να καθαρίζεσαι από τα πάθη. Αλλιώς ένας τρελός μπορεί να είναι το ίδιο στα μάτια μας με έναν διαχριστόν σαλό. Αν δεν έχεις την μετάνοια και την αγιότητα, δεν μπορείς να καταλάβεις αν αυτός που σε προϋπαντά στο ναό και σου λέει «καλό στο κούτσουρο» είναι τρελός ή διαχριστόν σαλός. Για να αποκαλύψεις αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να βρίσκεσαι κι εσύ σε αγώνα πνευματικό, σε μετάνοια, σε ταπείνωση. Δεύτερο χαρακτηριστικό του διαχριστόν σαλού είναι να εμπέξει, να πολεμήσει τον διάβολο και τις κακίες του. Πολλές φορές έβλεπαν ή άκουγαν έναν διαχριστόν σαλό να μαλώνει, να επιτίθεται και μπροστά του να μην βρίσκεται κανένας. Υπάρχουν πνευματικές τέτοιες επιθέσεις. Αρκεί να διαβάσετε παραδείγματος χάρη το βίο του Αγίου Αντωνίου που δεχόταν επιθέσεις από τον διάβολο. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι ο διαχριστόν σαλός ενδιαφέρεται για τον σοφρονισμό και την σωτηρία των άλλων. Όχι τόσο του εαυτού του, των άλλων. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαχριστών σαλών θα λέγαμε ότι έχουν τη θέση πρωτοτύπου, τρόπου, σκοπού και αιτίας. Δηλαδή, πρότυπο, ο ίδιος ο Χριστός. Όπως εξεδίωξε τους εμπόρους και τους κολυβιστές από το ναό γιατί ήθελε να τους φέρει σε μετάνοια, έτσι λοιπόν σε αυτήν την αλόκοτη και αλλοπρόσαλη συμπεριφορά μιμούνται και μιούνται οι διαχριστών σαλοί. Ο τρόπος τους είναι αυτός ο παράδοξος της τρέλας. Σκοπός τους είναι ο σοφρονισμός των μελών της Εκκλησίας. Λένε οι ιεροκήρυκες λόγια, καλή ώρα, λέμε πολλά λόγια. Δεν μας ακούει ο κόσμος. Εμφανίζονται πολλοί Άγιοι για να μας δείξουν το σωστό δρόμο με τις πράξεις τους. Πόσους Αγίους είχε ο 20ος αιώνας, πάρα πολλούς. Εμείς συνεχίζουμε το χαδά μας, οι χριστιανοί. Κάποιο τρόπο δεν πρέπει να βρει ο Θεός. Πώς θα μας τραβήξει το αυτή? Πώς θα μας πει ότι δεν ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, δεν είμαστε καλοί χριστιανοί? Πρέπει να μετανοήσουμε, να έλθουμε εις Αυτόν. Σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις ο Θεός χρησιμοποιεί τους διαχριστών σαλούς. Η αιτία, για ποιον λόγο να υπάρχουν οι διαχριστών σαλοί? Η αιτία αυτού του όλος ιδιαιτέρου φαινομένου της αγιότητος είναι η ίδια η βούληση του Θεού. Δεν προετοιμάζεται κάποιος για να γίνει διαχριστόν σαλός. Προετοιμάζεται κάποιος για να γίνει μοναχός. Ναι. Προετοιμάζεται κάποιος να νηστέψει. Μάλιστα. Προετοιμάζεται κάποιος να σιωπήσει. Μάλιστα. Προετοιμάζεται κάποιος να κάνει αγρυπνία, να μην κοιμηθεί όλο το βράδυ και να προσεύχεται. Μάλιστα. Δεν μπορείς να προετοιμαστείς να γίνεις διαχριστόν σαλός. Αυτό είναι χάρισμα από το Θεό. Θέλει ο Θεός και σε εγκαθιστά σαλό για την αγάπη Του. Γιατί, πρώτον, για να παραμείνει ο Άγιος δια της ταπεινώσεως στην κατάσταση που βρίσκεται. Ένας Άγιος που ανέβηκε το όρος των αρετών και βρίσκεται στην κορυφή, για να τον κρατήσει ο Θεός στην κορυφή και να μην πέσει από αλαζονία, τον κάνει διαχριστόν σαλό. Του λέει ξαναβγες στον κόσμο, καλή αγιότητα, ξαναβγες στον κόσμο να αυτοταπεινωθείς. Για να μην έχεις δεδομένο
ότι είσαι Άγιος. Δύσκολος ο άθλος. Εδώ μας λένε μια κουβέντα και αμέσως αναστατωνόμαστε. Όχι να είσαι Άγιος, να έχεις παλέψει για τα πάθη σου χρόνια και χρόνια, με νηστείες, με αγρυπνίες, προσευχές, εξευτελισμούς, και τώρα να ξαναγυρνάς στο μέσον του κόσμου και αντί να σε λιβανίζουν σαν Άγιο, να λένε «Να ο τρελός» ή «Μην του δίνετε σημασία, είναι τρελός» ή να λένε «Παπαδημήτρη, Παπαυγουστίνε, είναι τρελός αυτός έξω από τον ναό, φέρει την αστυνομία να τον μαζέψει». Πολύ δύσκολο να τσαλακώνεις τον εγωισμό σου και να χάνεις την αξιοπρέπειά σου. Ο πρώτος λόγος λοιπόν που ο Θεός θέλει τους διαχριστών σαλούς σε αυτόν το δύσκολο δρόμο είναι να τους διατηρήσει με την ταπείνωση στην κατάσταση της αγιότητος. Και το δεύτερον, διότι με αυτούς τους διαχριστών σαλούς κατορθώνει ο Θεός ως έσχατο μέσον να φέρει και εμάς σε μετάνοια. Εμάς που δήθεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, που δήθεν είμαστε χριστιανοί, που δήθεν είμαστε και ορθόδοξοι και δεν τα κάνουμε τα πράγματα όπως θέλει ο Θεός. Είμαστε εντελώς αντίθετοι προς το θέλημά Του. Πολλές φορές το συναντάμε αυτό. Και πολλές φορές όταν πάμε στην εξομολόγηση σκεφτόμαστε «Αυτό θα το πω στον παπά, αυτό θα το πω στον παπά, αυτό δεν θα το πω στον παπά». Παρότι είναι αντίθετο με το Ευαγγέλιο, προτιμάμε να μην το εξομολογηθούμε παρά να χάσει ο παπάς την καλή άποψη που έχει για μας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ένας διαχριστών σαλός και πριν μπούμε στην Εκκλησία να μας πει «Καλώς το κούτσουρο», «Καλώς τον Πόρνο», «Καλώς τη Μιχαλίδα», «Καλώς τον Αδελφοκτόνο», «Καλώς τον Ψεύτη», «Καλώς τον Υποκριτή». Φανταστείτε λοιπόν σε τι συνέστηση θα ερχόμαστε. Επειδή ο Θεός όμως εκτός από τη σωτηρία μας κοιτάει να μας διατηρήσει και την αξιοπρέπεια και είναι πάντοτε ευγενής, γι' αυτό χρησιμοποιεί τους διαχριστών σαλούς ως έσχατο μέσο. Και όσο πηγαίνουμε και προχωρούμε έτσι όπως προχωρά ο χρόνος και οι γενναίες και πορευόμαστε πρώτος στα έσχατα, στο τέλος θα έχουμε περισσότερο διαχριστών σαλούς που θα μας τραβάνε το αυτί για να επανέλθουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να εξοικονίσουμε, να ζωγραφίσουμε τον εν Χριστώ αγιασμό με ένα όρος υψηλό και δυσανάβατο. Μια ανωδική πορεία από την γη στον ουρανό. Μια ανάβαση από την καθημερινότητα στην αγιότητα. Πολλοί, οι περισσότεροι, εμείς που αγωνιζόμαστε καθημερινά, βρισκόμαστε στους πρόποδες αυτού του όρους. Ενός όρους που για να το ανέβεις πρέπει να τηρήσεις τις εντολές του Χριστού σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Προσπαθούμε βέβαια στην καθημερινή μας ζωή να ακολουθήσουμε το πρότυπό μας τον Χριστό για να πορευτούμε προς την Βασιλεία μας, προς την Βασιλεία Του. Οι περισσότεροι έτσι είμαστε. Κάνουμε τον καθημερινό μας αγώνα, αλλά βρισκόμαστε ακόμα στους πρόποδες του βουνού. Λίγοι βεβαίως ανεβαίνουν προς την κορυφή, ανεβοκατεβαίνοντας πολλές φορές τον δρόμο των αρετών. Πρόκειται για ένα ανεβοκατέβασμα σαν και αυτό που περιγράφει λεπτομερώς ο Όσιος που εορτάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, ο Ιωάννης ο Συναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος. Κοπιάζουν οι ακάματοι αγωνιστές και οι αγωνίστριες να ανέβουν στην κορυφή του όρους. Λιγοστοί όντως κατακτούν την κορυφή
και πασχίζουν συνεχώς να κρατήσουν αδιάλειπτη την μνήμη του Θεού στην καρδιά τους και άσβεστη την αγάπη για τους συνανθρώπους τους. Από την κορυφή της ασκήσεως των Ευαγγελικών αρετών ατενίζουν καθαρότερα τις πύλες του ουρανού και της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η άσκηση για την κορυφή είναι έργο ζωής και μόνο προς το τέλος της, προς το τέλος αυτής της ασκήσεως, το επιτυγχάνουν λιγοστοί. Λέει ο Κύριος, «Πολύ γαρισί κλητή, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Όμως, εκεί ψηλά, στις ακρόριες, κίνδυνος παραμονεύει. Κίνδυνος μέγας και σφοδρότερος. Ο κίνδυνος του ηλίκου. Ο κίνδυνος της ιήσεως, ότι κάποιος είσαι. Κίνδυνος της αλαζονίας, ότι κάτι είσαι. Κίνδυνος της πτώσεως, ότι είσαι Άγιος. Γι' αυτό, εκεί ψηλά που βρίσκονται ελάχιστοι, για να μην πάρουν την κάτω βόλτα κατά το κοινός λεγόμενο, χρειάζεται να τους κρατήσει το χέρι του Θεού. Χρειάζεται μια έκτακτη κατάσταση για όσους έφτασαν νωρίς στην κορυφή της αγιότητας και χρειάζονται την ασφάλεια της χάριτος του Θεού. Με λίγα λόγια, τι μπορεί να κάνει ο Άγιος όταν είναι με την χάρη του Θεού στην κορυφή του βουνού της αγιότητας? Τι να κάνει για να κρατηθεί και να μην πέσει? Τότε ακριβώς χρειάζεται να κάνει το μέγα άλμα της πίστεως προς τον Θεό. Να αφήσει ολοκληρωτικά τον εαυτό του σε εκείνον, να πιαστεί από το χέρι του και να πηδήξει πραγματικά στο κενό. Πώς γίνεται αυτό? Με την μεγάλη αρετή της ταπεινώσεως και με την κλίση του Θεού για δημόσια απαξίωση. Όχι απλώς για τσαλάκωσμα του εγωισμού και της φιλαυτίας, αλλά για τέλειο ξέσχισμα της αξιοπρέπειας ενώπιον των οφθαλμών των πολλών. Τόσο η πτώση στο κενό λόγω της αυτοταπεινώσεως, όσο και η πτήση στους ουρανούς λόγω της κλίσεως του Θεού, αποτελούν την άλλη όψη της αγιότητος. Θα λέγαμε την αγιότητα πέραν της αγιότητος. Εκεί που δεν φτάνουν τα μάτια των πολλών, ούτε ο νους του ανθρώπου μπορεί να συλλάβει. Αγαπητοί μου αδελφοί, η σαλότητα ως διαχριστόν αγώνισμα αποτελεί τον πλέον κοπιώδη άθλο για τους ελάχιστους, τους ολιγοστούς, τους αγιασμένους αγωνιστές της στρατιάς του φιλανθρώπου Θεού, τους τέλειους μιμητές του Θείου Προτύπου, δηλαδή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Εύχομαι στο τέλος αυτής της Σαρακοστής να έχουμε κάνει και εμείς τον αγώνα και να έχουμε ανέβει και εμείς μερικά σκαλοπάτια στην κλίμακα των αρετών. Να έχουμε ανέβει και εμείς από τους πρόποδες του ναού στη μέση, αν δεν καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή που είναι για λίγους. Ας μην αποκαρδιωνόμαστε. Βλέπετε τι περνούν οι Άγιοι για να γίνουν Άγιοι. Βλέπετε τι δύσκολο έργο επιφυλάσσει ο Θεός σε αυτούς που είναι όντως Άγιοι από μικρή ηλικία και πρέπει ο Θεός να τους κρατήσει στην αγιότητα. Ας χαρούμε και ας προσευχηθούμε πάντοτε ο Θεός να προνοεί για την σωτηρία όλων μας. Αγίων και μη Αγίων, δικαίων και αμαρτωλών. Γιατί σε Αυτόν, τον Θεό που μας έπλασε και φροντίζει για τη σωτηρία μας, ανήκει πάσα δόξα,
τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.